περίμενε στη ζωή, ρε Μανώλη, πως θα μου πάρω μια συνέντευξη. Λέει κάτι τραγικό, είδες, φαινόμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε άλλη δεκαετία, άλλη ιστορία. Λοιπόν, Πόσο ρόγιο με αν και εχθρούς μου, άμα θα θωρώ τον άλλο και προκόβει και πάει μπροστά. Γιατί δεν προκόψει, θα περάσει τον άλλο. Να περάσει καλά, να πει, ναι, ναι. Κοίτα να λέω, όποιος συναντήσει, ένα-δύο κοπέλια όπως του πιστήκη πάνω, η μικρή, είναι καλό χώρο του άτιμο. Και θα το πάρω με σοκολάτα, θα το πάρω να το φωνάξω, να έρθει να την πάρει και αν παίρνουμε να με δει, ήθελα να μου χαιρετά να μου κάνει και ποιος την ημέρα πέρασε και έχω μια σοκολάτα ήταν στο πλησίο αυτά ένα μήνα, ενάμιση, εγώ δεν την ήθελα και δεν πήγε κανεί να τη δώσω και το θέλω λέω, έλα να σου πω. Και ήρθε και το ποσέρισα και του λέω να είσαι η καλύτερη στο σχολείο του λέω. Άμα δεν είσαι καλύτερη, δεν σε ξαναθέλω. Ναι, και τι θα κάνω. Ήταν μια μέρα του Ασκή, γιατί μένα τον λένε Ζώη, θα ρω πως θα λένε. Και φεύγω από το καφενείο και ήρθαμε κάτω και σε ένα ποδήλατο, μικρό, δυο χρονών κοπέλι. Και του λέω Βασίλου, Ζωή, δώσε μου να τη δεν μπορώ να πάω στο ποδήλατο. Εστάθηκε και έκαμε ένα μορφασμό, σαν να σκέφτησανε. Και μου λέει, να το δώσω ήθελα, αλλά δεν σε μπορεί. Έτσι μ' αρέσει να πειράζω τα κοπέλια. Αλλά σπίτια, 25 οικοδομές έχω θεμελιώσει το γαράζο. Υπεύθυνα εγώ. Αλλά τη μια, τι ήθελα να κατέχω. Συμφωνήσε, έφευγε αυτό το πρωί, δεύτερα μέρα. Έτσι είχαμε πάει εμείς και έβαλε τους σπάγους. Και θωρεί το σπάγο και έβαλα έτσι ακουδά το σπίτι. Και μου λέει τα κέσεπε. Ήταν από έξω μια χαρουφιά που παίσαμε εκεί. Είναι το λέω. Λέει πάει θα μου φάσει όλο το χωράφι. Πού του λέω θες. Λύσε, έτσι. Και άμα έφυγε γύρισα από το σπάγο και από τον Ίκα και θεμέλισα και θα είναι εδώ ο δρόμος από εκεί ο Φαρδής και άνοιξε ο τόπος ή απέναντι δεν αφήκανε τι. Είχαν δρόμο που πήγαινε το πίσω πηγάδι. Και πήγε αυτή τη φορά του δρόμου. Ναι, ναι, ό,τι βρήκα. Δηλαδή ο δρόμο είναι ό,τι βρήκα. Ναι, ναι, ό,τι βρήκα. Και του μάτσι. Αλλά άμα μ' άρεσε, φιλοσοφούσα με το φτωχό μυαλό. Μ' άρεσε να φιλοσοφώ, να σκέφτομαι. Αν το κάνω, πώς θα είναι. Και στενοχωρούν μου μαθαίνουν ότι είναι νεαρούς, να μην ενδιαφέρονται. Ήταν μια άλλο μυαλό έχω, το μυαλό μου, το ζωνά. Όπως θες, που πήρε συνέντευξη η καθηγήτρια, έτσι στο σκαλέρια κατά μου. Άμα φύγανε, εσηκώθηκα και γιατί μίλουσα περίπου 2 ώρες. Ένιωσα αλαφρωμένο στο περπάτημα. Γιατί δούλευε το μυαλό και έωτησε τον εαυτό σου. Κινείται ο οργανισμός με την εμιλιά, με τη σκέψη. Κινείται ο οργανισμός και ξαναζείς. Πάντως το παρατήρησα. Εδώ αν ήμουν ο μοναχός, ξέπωσε να τσιμούμε. Έφυγα πάντια κατά μια ώρα περίπου.
και πέρασε φαρμακοποιός και είχα αφήσει το σάκο μου και απέναντι όταν ήρθα ήθελα να πάρω ψωμί και δεν τον επώνω από τη ζέστη. Τον αφαίρεσε και εγώ στην καρέκλα και έλα να πάω τον πάρω γιατί εμένα μέσα κάνει κρέμα κάθε πολύ ώρα τσίτος κρυώνεις. Και βγήκα να πάρω το σάκο. Και θα άλλαξε το πρόγραμμα. Και ήρθε ο δημοσιογράφος. Ε, ο δημοσιογράφος ήρθε. Α, ωραία. Λοιπόν, επειδή σκοτεινιάζει, διακόπτουμε τη συνέντευξη, ε, για να βάλουμε διαφημίσεις. Να πάτε δείξει τη Μαρία. Θα το δείξει και τσάνα στην Παγωνομαρία, θα το στείλω. Το Αντώνη στη Χαλκίδα. Και ούλια το πάει η δική μας. Και θα βάλω κι άλλα πράγματα, να το φτιάξω. Πούτσο, πούτσο, την παίρνω τη Μαρία. Είναι καλός τύπος είναι. Πολύ μ' αρέσει. Άρα και η Αναστασία Ταρά που λέει την εγγονή. Ναι. Αναστασία. Άπτυνε λέγανε η ομορφωνιά η συγχωρεμένη. Τι λέει κάτι ήτανε. Ωραία, ωραίοτατε είναι. Θα γίνει γυναικά αλλά θα γίνει. Καλιά είναι οι μελαχρινές, από λέει μια μαντινάδα του Άνω Γιαννού. Τον Άγιο της Μελαχρινής, η άσπρη δεν το κάνει. Ναι. Εκτός είχε βάλει πράσινο, κόκκινο ή μισηγή φουστάρι. Να μην είσαι δικό την Άγιο. Είναι αυτές τις υποζές. Να πληθείς, αλλά σε πάει το ίδιο. Λοιπόν, διακόπτω πάρουμε την εκπομπή μας. Την Άγια την πάρουμε άλλη μέρα. Γιατί σκοτεινιάζει. Ξέρετε τα παράξενα, πάντα τα πρόσεχα και δεν τα ξέχνω μόνο. Δεν τα ξέχνω, τα πατέρνα. Λοιπόν, ο Γιάρο Χαΐνης έλεγε. Να είσαι καλά. Πρώτα κακά, πρώτα καλά, ύστερα κακά, ούλα κακά. Πρώτα κακά, ύστερα καλά, ούλα καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να βγει που θα περάσει καλά μια ζωή και στην τελευταία... Να φύγω να τούμπα. Λοιπόν, καλό βράδυ, διακόπτε την εκπομπή μας. Ναι, ναι, ναι. Και καλό βράδυ είπαμε, ναι. Έλα, γεια. Ναι, αύριο πάει τα υπόλοιπα. Τι τους μοιάζεις? Τη μάνα μου. Με τη μάνα μου με κάνω. Εσύ μοιάζεις τη μάνα μου και εγώ μοιάζω τον πατέρα μου. Ναι, μοιάζεις, εσύ μοιάζεις, ναι. Και στο περπάτημα λένε ότι μοιάζω. Και ποια είναι η κυρία αυτή, η κυρία καινούρια. Ποια είναι, δεν πάει μέσα. Δεν είναι πάει εσύ, εσύ καινούρια. Μα εγώ δεν θέλω τι μάνε μου. Ε? Τώρα έτσι ένα σχήμα θέλω. Παράξενο σχήμα. Εσύ βρέει, εσύ. Ναι, μα μοιάζει, μα δεν θέλω τι μάνε μου. Τι μάνε μου μοιάζει. Εγώ πώ θα γυαλεί. Εγώ πώ θα στο καθρέφτη, αλλά δεν θέλω τη μου καθόλου. Μοιάζει τη μάνα μα ω τεφαγενή. Ναι, τι πώ θα του Κώστα, τη βάλα τη γιαγιά μου, του Κώστα Βαλιά, του Κώστα Ποδός, του Κολυβέ τη Δικατέρα. Ναι, του Κολυβά τη Δικατέρα. Του Κολυβέ, η γιαγιά μου τέλεγε Κολυβέ, ο Κολυβές. Ας το γιάζω πως είμαι η Ζαντιμάνα μου. Ναι, ναι. Το γάμο του Παράσκο της κόρης, λέει της Στέλλας, ο Γιονάσιμος της Αγγελικούλας, η μαμά σου είναι. Έλατε. Λοιπόν, χαιρετούμε, διακόπτουμε για διαφημίσεις. Πάει να μας ξαλύγει η κάμερα το, και θα μας επίσης όλες την ιστορία. Το καλύτερο ήταν ο Ζαχαρίας με την οικογένεια. Ήμουν απάνω και έτσι κόμουν και άλλες αρτησίκαμε και μου λέει κάτσε να δω πώς κάθεσαι. Πολύ έξι μια ερώτηση. Και μεγάλο νόημα. Ήθελα δει καθίζω στην καρέκλα ή πέφτω στην καρέκλα. Ναι, είπα μπω και δεν τις κάνω. Ναι, και όπως χαμήλωσα σε αυτό το πράγμα, κάνω αυτό το πράγμα. Έπεσα. Για να έκαθα, έπεσα. Ναι, 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 ναι.
Θέλω μπράβο ρε Ζαχαρία, ό,τι κάνεις το κάνεις με νόημα. Όποιος το νιώθει, α το νιώθει, α δεν το νιώθει. Ναι. Θα μας πεις ένα πόσο χρόνο είσαι. Και θα παρατηρώ ορισμένα πράγματα. Ναι. Έχω γερμανόδιατς, έχω... Εδώ απέναντι φαρμακοποιός. Και στις δυο φορές πήγε στο νοσοκομείο, ήθελε. Τη δεύτερη φορά ήθελε δυο φορές. Αλλά ήταν πολύ καλά μαζί τους έφυγανε. Επίρρην όμως, μου λέει, σου πάρω αίμα. Πάρε μωρό στο θες, τι λέει, αν δεν βρεις. Όσο βρεις, πάρε το. Έτσι, δεν μπορούσα να την ξανασυναντήσω, θα σου πω. Εξατάσεις το αίμα που πήρες ή μου το κρατήσεις εθήμιο. Και θα έπαινα να δείξεις και να περάσεις, δεν την γνώρισα. Με τον ίδιο τρόπο, έχει ξαναπεράσει. Και τίτλες μια καλά και δεν βλέπουν και καλά. Βλέπουν μια θαμπάρα που μου αλλοιώνει το πρόσωπο παρά μόνο όπως ήταν. Εκεί πάνω το φοβούσα, άμα σήκωθει να κάνει δυο δάλα, τον εγνωρίζω. Από το φέρσιμο. Από το πέσιμο, τι λέει. Από το φέρσιμο, αλλιώς δεν ξέρω. Αλλά εσύ πάει κοντά, είναι πολύ διαφορετικά. Θέλεις πως είναι, έχει. Έτσι να κόψουμε κι έτσι. Ένα τάφο έχει. Ήμουνε και μια δεκαρέ χρονό και βλέπα τα πρόβατα και μέσα στις πλακούρες. Και όπως θα πήγα να περάσω το ριάζι να επιστραγασιά στο χωράφι, πατώ και πέφτει η λάδια από πάνω και μου κόβει το δαχτυλί. Πού ήθελα να πω στο γιατρό. Έτσι έτρεσε το αίμα. Και σίγουρα τα πρόβατα μέχρι που έγινε. Έπα, επήγαινα με τη μάνα μου στην Κάτοβρη, σε την εποχή. Και γούνε σημαδεύανε από βραδείς. Γιατί σε κόντε την άγκη δεν ήθελα αυτό, να πίνει τα ρούχα, Πού θα πίνει τα ρούχα, έτσι. Εμένα με πήρε το πρωί, θα μου πρέπει γύρω στα 4 χρόνια, κάπου εκεί. Και με πήρε. Και έτυχε να έχω βρει μισή καρυδόφλουδα. Φίλου του καρυδιού το μισό. Και το φαστό μου. Και λέει, κράτουμε την κοπανίδα και έτσι κλούθουμε, ναι. Έχω περάσει ρε ζωή. Δεν θέλω να τα θυμούμε. Στου μπουρνέι τον τσίπα, στο ριάσι από πάνω. Και μου τρυπά το χείλι. Φαίνεται πως ήταν Απρίλιο, Μάης, Μάρτης, γιατί είχαμε γάλα. Και θα αναβδώσαν και σύντονες και γύρινα κοντά λιμάδα. Και το πίνα. Και περνούν τα χρόνια ξανά, τσέχομαι και σηκώ το δαχτύλι. Και πήγε να, όπου ήταν ένα χλάδι, φρούτο, το χειλίγουμε, ναι. Στην πλακούρα είχα μια μπεζούλα και πώς να βάλω τα πρόβατα μέσα. Επήγαινε σε κάθε δέχεια. Γιατί έβγαλε ένα κόκκο, σιλεγκουνάκι το να κάνει. Και δεν έπαιρνε τα πρώτα, σε απαγορεύονταν. Γιατί το τρώγα εγώ. Το τρώγα ο άνθρωπος, έτσι ο μό το τρώγανε. Το τρώγα παιδί, το θέλεις να σου το τρώγανε. Και θα εγίνηκα και ξεσκόρισα. Καλούς είμαι σχολείο, αλλά άμα δεν έχεις τύχει. Εσένα σε διάβασε ο Μανιός ο δάσκαλος. Όχι. Ναι, ναι, είχα νέα.